κάνεις εδώ τέτοια ώρα? Εγώ? Τίποτα. Για δώστε μου αυτό. Αγάπες μου, συγχωρέστε με, αλλά έπρεπε να φύγω επιγόντως. Το διαμέρισμα τελικά πουλήθηκε. Σας αγαπώ πολύ. Η μαμά σας. Το πούλησες τελικά, ε? Μα σας το είπα, αγάπη μου, δεν το έκανα από την πλάτη σας. Και τώρα τι είναι αυτά? Γιατί φεύγεις έτσι πάλι? Είναι το κλίμα. Κάπως εδώ μέσα. Και είστε γεμάτες θυμό και οι δυο σας. Και εγώ δεν τα έχω αυτά τα πράγματα. Ταράζομαι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή σήκω στο τηλέφωνο και πάρε να πεις την Νατάσα ότι πρέπει να βρει ένα σπίτι να μείνει. Που να μην είναι το δικό μου. Συγγνώμη λίγο, κυρία Ζώζα. Θέλω να μου πείτε μόνο γι' αυτόν. Δεν θέλω να ακούσω τώρα για δουλειές και μεγάλες πόρτες και ιδίες. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Το είπαμε, ναι. Μάλιστα. Εδώ είναι. Βαλές. Τον έχεις κουράσει. Τι μας λέτε καλέ που τον έχω κουράσει κιόλας, τον έχω κουράσει. Πείτε μου σας παρακαλώ που είναι να τον φτύσω. Εδώ αυτός που σου γυρισμένη την πλάτη. Πολύ γυρισμένη την πλάτη μου, κυρία Ζώζα μου. Κάτι θα ξέρουν. Μάλιστα. Σας παρακαλώ πολύ να μου ρίξετε να δούμε αν έχει θυμώσει που τον τράκαρα. Stop! Τι είναι αυτή η ντάμα, κυρία Ζώζα μου? Κυρία Ζώζα μου, αν αυτή η ντάμα είναι η γυναίκα του, θέλω να το μάθω ευθύς αμέσως, διότι εγώ δεν τον χώρισα για να γυρίσει τη γυναίκα του. Εγώ, κυρία Ζώζα μου, τον χώρισα για να με κυνηγήσει. Μετά. Κυρία Ζώζα, κάνετε τώρα? Πασχέτζα, δεν με αφήνεις να μιλήσω. Να περάσει και εμένα λίγο η ώρα μου. Σας ζητώ ταπεινά συγγνώμη, κυρία Ζώζα μου. Ένα σου λέω. Η γυναίκα του ξέρει. Ξέρει. Ουλάκι. Κυρία Σιδέρη, δεν το πιστεύω. Α, εγώ το πιστεύω, κυρία Σαμουήλ μου. Και εσείς τραβήγματα, ε? Τίποτα, με τη δουλειά έτσι που με καίει. Θα σας πείραζε να μην πούμε κάτι γι' αυτό στο κανάλι? Θα μας πούν κατίνες και είναι κρίμα. Όχι, το αντίθετο, χαίρομαι που μου το λέτε εσείς. Μιας και βρεθήκαμε εδώ, δεν πάμε για κανένα καφεδάκι? Δεν ξέρει, δεν ξέρει. Μα πώς εσείς περιμένετε πως θα ξαναβρείτε το medium? Καλή η Ζώζα, είναι φίλη μου. Τι ωραία. Γεια σας, αγάπη μου. Γεια. Τι κάνετε, κύριε Σαμουήλ? Καλά. Εσείς? Καλά. Πήγαμε σε ένα καφέ εδώ πιο πάνω. Να πάμε και μαζί. Ξέρεις τι ωραία που είναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάω. Έχω στήσει τον διοικητικό. Κρινάκι μου. Εμείς θα τα πούμε. Μην ξεχάσεις να με πάρεις τηλέφωνο. Φιλάκι. Κυρία Σιδέρη,
Να σας πω ένα λεπτό. Τι κάνεις? Δεν είναι δικός σου λογαριασμός. Επίτηδες το κάνεις για να μας καταλάβει. Να καταλάβει τι? Έχουμε κάτι για να καταλάβει. Τι λέγατε? Τίποτα που να σε αφορά. Έλα τώρα. Λοιπόν, άκου να σου πω, η Σύση δεν έχει καταλάβει τίποτα. Κι εγώ στην αρχή έτρεμα, αλλά... Και ευτυχώς δηλαδή, γιατί προτιμώ τη Σύση για φίλη παρά εσένα για γκόμενο. Την κατασυμπάθησα. Μου είπες να χωρίσουμε, σου είπα εντάξει, τι άλλο θέλεις? Γιατί το κάνεις αυτό, καθόλου δεν με λυπάσαι? Αν σε λυπάμαι, λέει. Για να με τρομάξεις, το κάνεις για να καταλάβω. Τι κακό σου έχω κάνει, ρε Κορίνα? Σε ερωτεύτηκα. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Βλέπεις κανέναν να γελάει? Άντε ρε αγόρι που σε κυνηγάει, είσαι ένα εισιτήρι. Τι θα κάνουμε τώρα, μου κάτσε ρε Βασίλη. Να περάσουμε τώρα στην ουσία. Και σε κυνηγάει εσένα η Σιδέρη. Τη μία με παρακολουθεί. Την άλλη παίρνει τηλέφωνο το βράδυ που ξέρει ότι είμαι με τη γυναίκα μου, που δεν το έχει ξανακάνει ποτέ. Και τώρα μου γίνανε και φίλες. Τι να κάνω, θα τρελαθώ. Τι να κάνεις εσύ? Άμα έχεις τσαντήσει τη Σιδέρη, βρες μια ήσυχη γωνία να ψοφήσεις. Έχεις δει την ολέθρια σχέση? Μία που καταστρέφει τη ζωή ενός φουκαρά που τόλμησε να της κάτσει. Αυτό κάνει. Αυτό κάνει, Βασίλη. Τι θα κάνω? Άντε βρε Χέστη, που θα ζήσει και η ολέθρια σχέση τώρα μολύ. Με απείλησε. Αλλά πού να το φανταστώ, ο μαλάκας. Τι να κάνω? Το πολύ πολύ να σε χωρίσει εσύ και να σου πάρει δουλειά. Νεοπαιδείς. Θα την ξαναφτιάξεις τη ζωή σου. Ωραίστη μου. Μήπως να επιστρέψουμε το κορινάκι στο δελτίο? Μου στείλε μια πρόσκληση ο Διόνυσος για την έκθεσή του. Εσύ θα πας? Θα πάω, ναι. Με κάλεσε ο άνθρωπος. Θα ήταν αγένεια. Πώς να πηγαίναμε μαζί? Θα πάω με... με το ταξί. Να πάμε, ναι, μαζί. Στις 9. Τι? Να περάσω, να σας πάρω. Ναι, κάτω στις 9. Ανούλα, δεν θα έρθω. Γιατί, θα ξεχαστείς. Με κάλεσε η γυναίκα του Ορέστη στο σπίτι τους. Θα πας? Βέβαια, τι θα κάνω δηλαδή, θα της πω? Όχι, δεν έρχομαι γιατί τα έχω με τον άντρα σου. Τα είχα. Αλλά η αμαρτία είναι καταγεγραμμένη. Και θα είναι και αυτός εκεί? Και τι με νοιάζει με ο Ορέστης? Εγώ για τη Σύση πηγαίνω, που είναι πολύ γλυκό κορίτσι. Ξέρω κι εγώ τι λέω. Άμα καταλάβω ότι αισθάνομαι, θα σου πω. Εντάξει λοιπόν, θέλω να τον ταράξω. Τόσα μου έχει κάνει. Ναι, αλλά είναι σωστό μήπως μπερδευτείς? Δεν λέω ότι είναι σωστό, εγώ λέω ότι θέλω να κάνω. Άλλωστε αύριο έχω όλη την ημέρα ελεύθερη να το μετανιώσω με την ησυχία μου. Γιατί, μόλι θα πάω, μήπως θέλεις να σε πετάξω φεύγοντας? Όχι, όχι, έχω καλέσει ταξί. Γεια σου, Ανούλα. Ναι, 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 σε 2 λεπτά θα είμαι κάτω. Είσαι διαφορετική. Όχι, για καλό το λέω. Συγγνώμη που άργησα, αλλά... Δεν άργησες, πάμε? Ναι. Άννα, τα παπούτσια είναι λίγο... 2 λεπτά θα κάνω.